Στη Θεσσαλονίκη του 1972, ο Ιωάννης Κοσταρής ή αλλιώς ο παππούς μου δημιούργησε την επωνυμία Μαρίνκο. Δυστυχώς, μερικές δεκαετίες αργότερα, η Μαρίνκο αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή των μοντέλων της. Το μεράκι όμως και η πείρα που αποκτήσαμε τον πατέρα μου δεν κατευνάστηκαν. Αποτέλεσμα ήταν φέτος να δημιουργηθεί η Πάριντορ, μια επωνυμία σκαφών με πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η λέξη Πάριντορ σχηματίστηκε από το συνδυασμό δύο ενιών, δηλαδή το Πάρ και το Ιν. Το πρώτο συνθετικό προέρχεται από το όνομα της οικογένειας και το δεύτερο από την αρχαιοελληνική λέξη Ίδωρ που σημαίνει νερό. Με άλλα λόγια, συνεχίζουμε το όραμά μας υπό νέα διεύθυνση με στόχο να προσφέρουμε πολυτέλεια, ποιότητα και υψηλή απόδοση σε όλους τους πελάτες μας. 1,90 το πλάτος, για να είμαστε ακριβείς, και το μήκος το όπως είπαμε 4,5. Και μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες ανέσεις όπως Sandec, κυρτή θέση για τον οδηγό και καλαμοθήκες άμα θέλει κάποιος να ψαρέψει. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Αυτό με τι μηχανές μπορεί να συνδυαστεί? Αυτό καρχάς είναι στα 360 κιλά. Είναι σχετικά ελαφρύ για τα υπόλοιπα της κατηγορίας του. Έχει στεγανά. Χρησιμοποιεί μια τεχνολογία η οποία σαν σάντουιτς θα λέγανε. Δηλαδή έρχεται η γάστρα, από πάνω μπαίνουν τα στεγανά τα οποία πολυστερώνονται ξεχωριστά για να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και να είναι αβύθιστο το σκάφος, και από πάνω μετά θα μπει η κουπαστή. Η μέγιστη υποδύναμη που μπορεί να ταξιδέψει? 60 ύπους. Η άδεια του σκάφους μέχρι πόσα άτομα είναι, Παντελή? Μέχρι 6 άτομα και μπορεί να πιάσει πολύ μεγάλες ταχύτητες ανάλογα με τη μηχανή με την οποία θα προσαρμοστεί. Πέρα είναι ο χώρος στον οποίο θα μπει το depósito. Μπαταρίες και καθαριστή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει σωρήνα για το αέρα για να μπορεί να φεύγει απλά και να καταβιώσει. Πολύ ωραία. Θα δούμε τι παράγει. Εδώ πέρα ένα κλασικό, θα έλεγε κανείς, ένας κλασικός χώρος στον οποίο μπορείς να βάλεις πράγματα μέσα. Παράλληλα εδώ μπορεί να μπει ένα κορτάκι ακόμα, έξτρα, για να έχει έξτρα χώρο. Και τώρα αυτά είναι τα πορτάκια από εδώ πέρα, δεν ανοίγει. Και από εκεί έχει πορτάκια όπου έχεις κενό μέσα, έτσι? Ναι, εννοείται, είναι κενό για να μπορέσουμε να βάλουμε... Είναι αδιάβροχα αυτά ή όχι? Εδώ έχουν και, κοίταξε, και κλειδώνουν. Με κλειδάκι. Και ωραίο πάτωμα μου αρέσει κάτω. Πολύ ωραίο. Αλλά να είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εύκολο η πρόσβαση. Οι υπόλοιποι Ελλάδα πού μπορεί να το δουν και να το παραγγείλουν και να το δουν? Χτίζουμε ένα δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Νότια αυτή τη στιγμή, γιατί το χώρο την καλύπτουμε όλους άλλους εμείς. Αλλά είναι πολύ εύκολα και πολύ προσβάσιμα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε κόλπο. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος και έχει τη διάθεση καλή να είναι πάνω, να έρθει να το δει από κοντά στο εργοστάσιο μας, στο αρχηγείο μας και να το πούμε και για ένα test drive. Μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, γιατί είναι και λίγο του χήμα σε κάποια πράγματα πριν απλά. Ωραίο, ωραίο σκάφος. Από πού ξεκινάει οικονομικά? Τιμή του. Οικονομικά. Η τιμή του. Η βασική έκδοση. Σίγουρα αυτά είναι δέμα, αλλά θέλω μια βασική έκδοση η οποία κάποιος το ξεκινάει. Καταλαβαίνω. Η βασική έκδοση ξεκινάει στα 6.500 συν το ΦΠΑ και ανάλογα με τι πακέτο μετά θα πάρει τέντα, βοηθητική μηχανή ή μηχανή κανονικά ή και πάση, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πακέτο που να τον βολεύει κανονικά και όμορφα χωρίς να ασχολείται παραπάνω και με περίσσια πράγματα. Μεγάλη σου τέλος. Εγώ τα άμα. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.